Ξεπερνούν πλέον τους 100 οι πολίτες που διαγνώστηκαν με γαστρεντερίτιδα στη Μαγνησία, όπως όλα δείχνουν από το νερό της περιοχής. Ένας άνδρας, μάλιστα, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ εξ αυτού του λόγου και 7 παιδιά στο νοσοκομείο. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερο σοβαρή, καθώς έχει εντοπιστεί και ένα κρούσμα σαλμονέλας. Αύριο θα γίνουν οι έλεγχοι στο δίκτυο ίδρυυσης, με την περιφέρεια και το Δήμο να έχουν ενημερώσει τους πολίτες να μην πίνουν νερό από τη βρύση. Ο ένας μετά τον άλλον, μικρά παιδιά, μεσήλικες και ηλικιωμένοι, άρχισαν να έχουν αφόρητους πόνους στην κοιλιά και στο στομάχι. Είχαν όλοι δύο κοινά. Είναι κάτοικοι στο Δήμο Ρηγαθαρέου της Μαγνησίας και ήπιαν νερό από το δίκτυο ίδρευσης. 100 από αυτούς παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Μας έπιασε το στομάχι και η κοιλιά, όχι, αλλά λέγαμε ότι είναι από τη ζέστη, λέγαμε ότι κολλήσαμε μια ίωση και τώρα το συνδυάσαμε μετά από μια εβδομάδα. Παραλίγο δεν θα το ξέραμε καν αν δεν είχαμε τόσα κρούσματα. Μέχρι και μπάνιο στο σπίτι χθες το βράδυ κάναμε εμφιαλωμένο. 8 παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο του Βόλου, όπως και ένας άνδρας 84 ετών με επιβαρημένη υγεία, ενώ έχει εντοπιστεί και ένα κρούσμα σαλμονέλας. Οι γιατροί είναι και για να προσπαθήσουν για το καλύτερο. Σήμερα η ενημέρωση που έχω δεν έγινε κάποια εισαγωγή. Δεν κινδυνεύει πάντως κάποια ζωή. Δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο. Οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν, όπως λένε, μόλις πριν από 2 ημέρες για την κατάσταση και ενώ ήδη είχαν εμφανιστεί πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Οι πρώτες εκτιμήσεις για το μολυσμένο νερό που προκάλεσε τα κρούσματα σχετίζονται με εργασίες που γίνονται για την αποκατάσταση του δικτύου ίδρυυσης των περιοχών Ριζομύλου και Στεφανοβικίου περίπου 8 μήνες μετά τις καταστροφές από το πέρασμα του Ντάνιελ στη Μαγνησία. Έγιναν κάποιες εργασίες από το Δήμο στα όμβρια και πιθανότατα υπήρχε νερό από εκεί που δεν πρέπει μέσα στο δίκτυο της ίδρυυσης. Υπάρχουν θέματα σαλμονέλας, έχουν σφραγιστεί όλες οι περιοχές οι ενδεχόμενες που θα μπορούσαν να πιούν άνθρωποι από την πηγή που ή από το σημείο το οποίο είναι το επίδικο. Δεν πίνουν νερό σε πολλές περιοχές του Δήμου. Η συστάση του ΕΟΔΗ στους κατοίκους στο Δήμο Ρήγα Θεραίου είναι μέχρι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει, όχι μόνο να μην πίνουν από το νερό βρύσης, αλλά να μην το χρησιμοποιούν και για την προσωπική τους υγιεινή, ούτε και στο πλήσιμο τρεφών και στο μαγείρεμα. Αύριο πιθανότατα θα δοθεί και νερό από την περιφέρεια σε μπουκάλια για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού για λίγες μέρες μέχρι να μπορέσουν να βγάλουν άκρη. Διαπιστευμένο χημικό εργαστήριο και διεύθυνση υγείας έχουν προβεί σε δειγματοληψία ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι στο νερό της περιοχής και αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.